Ξεκίνησε μια καινούργια σχολική χρονιά και παρά τις τριαμβολογίες του Υπουργείου, η κατάσταση δεν διαφέρει στο παραμικρό από τις προηγούμενες. Μπορούμε να πούμε ότι έχει χειροτερεύσει κι άλλο. Παρά το γεγονός ότι διαφημίζουν χιλιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών μόνιμων ή αναπληρωτών, τα σχολεία του Πειραιά έχουν κενά. Μπαίνει ο Νοέμβρη σε λίγο, θα γιορτάσουμε την 28η, σε λίγο θα είναι το Πολυτεχνείο, αλλά στο γυμνάσιο του Πόρου υπηρετούν μόλις 4 εκπαιδευτικοί. 4 εκπαιδευτικοί υπηρετούν όλοι στο γυμνάσιο του Αγκιστρίου. Σε μια σειρά ειδικότητες όπως μουσική, καλλιτεχνικά, πληροφορική, τεχνολογία, γυμναστική, οι ώρες που χάνονται καθημερινά από την αρχή της χρονιάς ανέρχονται πλέον σε εκατοντάδες, συνολικά σε χιλιάδες. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον 10 χρόνια, με τρόπο υποχρεωτικό και επίμονο, προσπαθούν να υποχρεώσουν δεκάδες εκπαιδευτικούς να αναλάβουν υπερορία, κάτι που στο κλάδο μας δεν είχε συμβεί ποτέ τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε, γεγονός που αυξάνει το ωράριο εργασίας, αλλά στερεί και θέσεις εργασίας από χιλιάδες νέα παιδιά που περιμένουν να δουλέψουν. Κάτι το οποίο δεν δεχόμαστε. Πριν λίγες μέρες, δεν ξέρω αν είδατε, κλιμάκια του ΔΔΕ πέρασαν από σχολεία του Δήμου Πειραιά και απείλησαν με διακοπή ρεύματος. Τα σχολεία ήταν το 10ο Λύκειο Πειραιά, όπου συστεγάζονται και δύο ειδικά παρακαλώ σχολεία, το Ενεγίλ Πειραιά και το δεύτερο ΕΚ Πειραιά, όπως και από ένα σχολικό συγκρότημα που στεγάζει ένα πρωινό και ένα βραδινό ΕΠΑΛ στην Αγία Σοφιά, το 3ο και το 7ο εσπερινό ΕΠΑΛ. Τι είπανε με λίγα λόγια, ότι πρέπει να πληρωθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος, διαφορετικά θα γίνουν διακοπές. Ακούστε, η τραγική υποχρηματοδότηση που ζούμε στα σπίτια μας, η ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα, είναι και στα σχολεία. Ένα σχολείο μπορεί να λαμβάνει 1000 ευρώ περίπου το μήνα και να είναι αναγκασμένο τα 600, τα 700 να τα δώσει προς τη ΔΕΗ. Και δεν μένει πραγματικά τίποτα για να αγοράσει άλλα αναλώσιμα όπως χαρτί, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, τόνερ, να κάνει μία επισκευή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των σχολείων που πλέον έχουν 7.000 ευρώ χρέος, 10.000 ευρώ χρέος στη ΔΕΗ, 15.000 ευρώ χρέος στη ΔΕΗ και ανάθεμα τι θα γίνει με το χειμώνα και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που έχει πάρει την ανηφόρα. Η χρηματοδότηση των σχολείων τα τελευταία 10 χρόνια έχει περικοπεί γύρω στο 60%, τα λεφτά είναι ψίχουλα κυριολεκτικά, ενώ τα πάντα έχουν ανέβει στο Θεό. Τα παραδείγματα που αναφέραμε είναι μόνο χαρακτηριστικά. Σχολεία που οι λογαριασμοί το δίμηνο έρχονται 1.500 ευρώ, σχολικά συγκροτήματα που πληρώνουν 3.000 και 3.200 ευρώ σε ένα δίμηνο στη ΔΕΗ, αναγκάζονται να πληρώσουν και στην ουσία στερούνται απαραίτητοι πόροι από τα αναγκαία υλικά που πρέπει να αγοράσει ένα σχολείο για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να κάνει μάθημα. Την ίδια στιγμή οι μισθοί και των εκπαιδευτικών, που κάποτε πολλοί κόσμος θεωρούσε ότι είναι ένα προνομιούχο, να το πω έτσι στρώμα, είναι πλέον καθυλωμένοι. Πάνω από 10 χρόνια έχουν πετσοκοπεί κυριολεκτικά. Ένας νεοδιόριστος αυτή τη στιγμή παίρνει 737 ευρώ το μήνα, χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς παιδιά, όταν ο ίδιος άνθρωπος το 2009, πριν όλες οι κυβερνήσεις αρχίζουν και κόβουν την μία περικοπή πίσω από την άλλη, έπαιρνε 1190. Με αυτά τα 730 ευρώ πρέπει να βρει σπίτι στον Πειραιά, 350-400 ευρώ για μια τρύπα. Αν δουλεύει δε στη Σαλαμίνα ή στον Αργοσαρονικό, τα μεγέθη πολλαπλασιάζονται. Για να πας και να έρθεις στην Ίδρα κοστίζει 80 ευρώ. Θες 25-26 ευρώ τη μέρα για να πας και να έρθεις στην Αίγινα. Κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι και μετακινούνται καθημερινά. Ένα σπίτι στην Ίδρα ξεκινάει από 400-450 ευρώ. Με αυτούς τους όρους καλούνται οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν και να μορφώσουν τα παιδιά του κόσμου, δηλαδή σε συνθήκες κυριολεκτικά όχι φοιτητοί, σε συνθήκες κυριολεκτικά φτώχειας. Και πολλοί από αυτούς δεν είναι πλέον μικρά παιδιά, έχουν οικογένειες πίσω, παιδιά στο σπίτι. Αυτή είναι η κατάσταση με την οποία ξεκίνησαν τα σχολεία, σύνολα τα σχέδια κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από τους νέους θεσμούς, όπως αυτός της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης, με τους οποίους συνεχίζουμε να δίνουμε μάχη. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να κάνουν δική τους υπόθεση το πρόβλημα της εκπαίδευσης, το τι μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά και με τι όρους μορφώνονται σήμερα τα παιδιά. Το ζήτημα των διακοπών ρεύματος δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Αφορά τους γονείς, αφορά τα σωματεία. Δεν μπορεί να απειλούνται το 2022 σχολεία με διακοπή ρεύματος. Δεν μπορεί να υπάρχουν σχολεία που δεν μπορούν να πάρουν φωτοτυπικό χαρτί. Έχει διπλασιαστεί η τιμή του.
Δεν μπορεί να μετρούν σχολεία το ένα λίγα χρήματα για το αν θα κάνουν συντήρηση στα φωτοτυπικά, για να μπορούμε να βγάζουμε φωτοτυπίες να κάνουμε μάθημα. Αυτό αφορά όλα τα σωματεία και φυσικά και εμείς θα ενώσουμε τη φωνή μας, όπως και σήμερα στη μεγάλη απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Ευχαριστούμε πολύ.